Η Κύπρος από το 1995 και κάθε Σεπτέμβρη συμμετέχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις ημέρες Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, στις 18 του Σεπτέμβρη, άνοιξαν προς το κοινό ιστορική και παραδοσιακή χώρη. Η τελετή έναρξη διοργανώθηκε στη Λάνια, όπου επίσημη και κοινό ξεναγήθηκαν στα λιθόστρωτα σοκάκια του χωριού, γεύτηκαν τις παραδοσιακές γεύσεις και απόλαυσαν χορούς και δρόμενα. Στα πλαίσια του φετινού θέματο, δίνεται έμφαση στην καρδιά του σπιτιού, τον ηλιακό και την αυλή. Στου χώρου όπου διαδραματίζεται η ζωή των κατοίκων και όπου συναντιέται το κτιστό με το φυσικό περιβάλλον, δημιουργώντα το χαρακτηριστικό και μοναδικό μεσογειακό χώρο ζωή. Ε, το σπίτι είναι περίπου 300 χρονών. Δεν ήταν έτσι. Αλλάξαν τα. Χρησιμοποιούσαν τα. Οι παλιοί, ε, Εδώ για να βαλούν το άσερο του. ξέρω εγώ. Χρησιμοποιούσαν τα διαφορετικά. Έστερα, ε, ε, αλλάξαν εντωμεταξύ, διορθώναμεν τα. Κυριακή φέρνουν δροσιά. Ο τρόπο που χτισμένοι έχουν πάντα δροσιά. Και ο ένα ηλιακό, και ο τον εκάθονταν οι γιαγιάδε μα και οι μαζί, γιατί είχαν πολύ δροσιά. Χρησιμοποιούσαμε το καλοκαίρι για να, για να τρώμε, επειδή είχε δροσιά. Βλέπει και τα λουλούδια είναι ευχαριστημένα με τον ηλιακό. Στα λεύκαρα. τον τζερών τη Τουρκοκρατία ήταν επικίνδυνο να φαίνονται οι κοπέλε. Και χτίζαν τα σπίτια με τέτοιον τρόπο που να κλείσει την πόρτα και να μην φαίνεται κανένα. Η αυλή μέσα από τον ηλιακό. Κλείσει την πόρτα και ο ηλιακό είναι πιο μέσα. Η αυλή δεν ήταν εκτεθειμένε οι κοπέλε. Τα ούτε παράθυρα να είναι άνεξη. Ούτε παράθυρα, πολλά μικρά παράθυρα. Και ήταν μέσα από το σπίτι. Να φανταστείτε τον καιρό που ήταν, που ήταν οι Άγγλοι εδώ,

Απλώ είναι μια ταράτσα έξω από το δωμάτιο. Είναι ωραία. Σε ωραία Να κάτσει το απόγευμα. Πολλά ωραία. Το χειμώνα είναι και ήλιο. Το καλοκαίρι είναι δροσά. Το έθριο, η εσωτερική αυλή, ήταν η καρδιά του σπιτιού. Ο κυρίως χώρο του κτηρίου, όπου γύρω του εξελίσσονταν τα δωμάτια, τα οποία λειτουργούσαν σαν βοηθητικά τη αυλή και στα οποία κατέφευγαν οι ένικοι, όταν ήθελαν να προστατευτούν από το κρύο ή τη βροχή ή από τα περίεργα βλέμματα. Τη λιακάδα του χειμώνα και τη δροσιά του καλοκαιριού, μέρα και νύχτα, απολάμβαναν οι ένικοι μόνο μέσα στην αυλή, όπου υπάρχει η απανεμιά το χειμώνα και συνεχεί και ιεροί το καλοκαίρι που δημιουργούνται από το ίδιο το κτίριο. Εκεί εργάζονταν, διασκέδαζαν και κοιμώντουσαν το καλοκαίρι. Επιπλέον, μέσα από τα δωμάτια απολάμβαναν την ιδιωτική θέα προ την αυλή που προσφέρει μοναδικέ οπτικέ φυγέ. Απλέ χαρέ όπω το φαγητό γύρω από το οικογενειακό τραπέζι στην αυλή, μια φιλική συζήτηση κάτω από τη δροσερή σκιά του δέντρου και ο καλοκαιρινό ύπνο κάτω από τα άστρα είναι σήμερα απρόσιτε πολυτέλειε. Όμω είναι αυτά τα απλά που δίνουν ποιότητα ζωή στην οικογένεια, στη γειτονιά και κατ' επέκταση στην πόλη και που λειτουργούν πολιτισμικά και ανασχετικά στην κοινωνική στηρότητα τη σημερινή εποχή. Το καλοκαίρι, ο καυτό αέρα που ανυψώνεται φυσιολογικά πάνω από το λιθόστρωτο του δρόμου, συμπαρασύρει επιταχύνοντα μέσω τη εξώπορτα τον κατερχόμενο δροσερό αέρα, ο οποίο δημιουργείται από την εξάτμιση των φύλων τη κλιματαριά που δεσπόζει στην αυλή. Το χειμώνα, η ηλιόλουστη αυλή, σαν κάτοπτρο, περιμαζεύει, εστιάζει και ενδυναμώνει τι χλιαρέ ακτίνε του ήλιου. Το απόγευμα του καλοκαιριού, ο χαμηλή ταχύτητα αέρα που πνέει στο υψόμετρο των γύσεων τη στέγη αναγκάζεται να διαγράψει καμπύλη τροχιά πάνω από αυτή και να αυξήσει την ταχύτητά του με αποτέλεσμα να δημιουργεί άνοση, όπω τα πτερίγια του αεροπλάνου, και ω εκ τούτου να προκαλέσει ανωδικά ρεύματα αέρα στην αυλή. Το βράδυ, το λιθόστρο του δρόμου είναι ακόμη ζεστό, όπω και ο αέρα πάνω από αυτό από τη ζέστη τη ημέρα. Μέσα όμω από την αυλή φυσάει ανεξήγητα δροσερό αεράκι η κατερχόμενη από τον ουρανό δροσιά τη νύχτα, ισχωρεί στα δωμάτια, δεδομένου ότι τα πορτοπαράθυρα τη αυλή μένουν ανοιχτά. Σε αυτό συντελεί και το ζεστό λιθόστρωτο και το χονοειδέ σχήμα τη αυλή. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική μα κατέλειπε στο μεσογειακό χώρο ένα κέλυφο ζωή. Οι αρετέ αυτού του ταπεινού μπορούν να εμβολιάσουν και τη σημερινή κατοικία. Η αγροτική οικία κτιζόταν από ντόπιου κτίστε χωρί καθορισμένο σχέδιο και σύμφωνα με τι ανάγκε των κατοίκων τη. Παρήχε στέγη για την οικογενειακή ζωή, καθώ και για τι αγροτικέ ασχολίε των ιδιοκτητών. Η οργανωτική τη δομή αντικατοπτρίζει την εσωστρέφεια τη κοινότητα. Η αυλή, που είτε είναι περίκλειστη ανάμεσα σε τείχου και οικοδομήματα, είτε σπανιότερα ανοιχτή προ τα χωράφια, αποτελούσε πάντα την καρδιά του σπιτιού, τον κύριο χώρο ζωή και εργασία για ανθρώπου και ζώα και παρήχε πρόσβαση στα διάφορα μέρη του σπιτιού. Το σπίτι συνήθω αποτελείται από δύο ή τρία μακρινάρια, αποθήκε και δίχωρα, τα οποία χωροθετούνται επί των συνόρων του τεμαχίου σε γραμμική διάταξη ή σε σχήμα Γ. Η διάταξη των δωματίων καθορίζεται από το μέγεθο τη αυλή. Στα ημιορεινά, όπου οι οικοδομέ κτίζονται στην πλαγιά, η αυλή είναι συνήθω στενή και μικρή. Όπου υπάρχει περισσότερο χώρο, οι αυλέ είναι μεγαλύτερε, με ορθογωνικό συνήθω σχήμα και τα κτίρια είναι χωροθετημένα σε γραμμική διάταξη ή σε σχήμα π. Η αυλή περικλείεται από χαμηλού ξηρολιθικού τείχου ή από ψηλού πλύνθινου ή λίθινου μαντρότυχου, ανάλογα με τα διαθέσιμα υλικά, την οικοδομική τεχνογνωσία αλλά και τι συνήθειε τη περιοχή. Η πρόσβαση στην αυλή γίνεται είτε μέσω ξοπορτιού απευθεία σε αυτήν, είτε μέσω ημιυπαίθριου πόρτιου. Το πόρτιο, δηλαδή σκεπασμένη είσοδο που αποκαλείται συνήθω ηλιακό, αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του αγροτικού σπιτιού έχει τη μορφή προθαλάμου και είναι συνήθω κοροθετημένο κάθετα στο δρόμο. Οδηγεί από το δρόμο στην αυλή προ την οποία ανοίγει συνήθω μέσω καμάρα. Σε μερικέ περιπτώσει επαναλαμβάνεται στον όροφο, ενώ η σκάλα που οδηγεί σε αυτόν βρίσκεται εδώ. Ο ηλιακό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του σπιτιού. Είναι ημιυπαίθριο χώρο, προσανατολισμένο προ τον ήλιο και ανοιχτό από τη μία διαμήκη του πλευρά προ την αυλή μέσω μία ή περισσότερων καμάρων, ειδοκών, επιστήλων ανάλογα με το μήκο του, τα διαθέσιμα υλικά και την τεχνογνωσία τη περιοχή. Σπανιότερα η μία ή και οι δύο στενέ του πλευρέ είναι ανοιχτέ. Έτσι, στην πεδιάδα και στην περιοχή Αμοχώστου του έχουν καταγραφεί ηλιακοί με μέχρι πέντε καμάρε, ενώ στα ψηλότερα μέρη του νησιού συνήθω έχουν μόνο μία. Ο ηλιακό μπορεί να έχει μήκο όσο και το μήκο τη πρόσωψη του σπιτιού προ την αυλή. Σε μερικέ περιπτώσει μπορεί να έχει σχήμα γάμα, ακολουθώντα την κάτωψη του σπιτιού. Ένα δεύτερο ηλιακό κάποτε επαναλαμβάνεται στον όροφο. Άλλοτε περικλείται από δωμάτια στη μία ή και στι δύο στενέ του πλευρέ. Παρέχει επίση πρόσβαση στα παρακείμενα δωμάτια τη οικοδομή. Ο μεταβατικό χώρο του ηλιακού μεταξύ του σπιτιού και τη αυλή, του κλειστού και του ανοιχτού, είναι ο χώρο για την εργασία, το μαγείρεμα, την ξεκούραση αλλά και για τι κοινωνικέ συναναστροφέ των κατοίκων. Παρέχει επίση προστασία από τον ήλιο και τη βροχή. Σε μία από τι στενέ του πλευρέ βρίσκεται συχνά ο φούρνο ή η τσιμινιά που χρησιμεύε και για μαγείρεμα ενώ στην απέναντι η πέτρινη γούρνα για το πλήσιμο των ρούχων. Ο ηλιακό αποτελεί το σημαντικότερο τυπολογικό και μορφολογικό στοιχείο στην όλη σύνθεση τη οικοδομή. Στα ψηλότερα ορεινά, λόγω τη τοπογραφία του εδάφου, η αυλή είναι σπάνια και ο ηλιακό είναι συχνά παρόν, αυτή τη φορά στο ψηλότερο επίπεδο του σπιτιού, δημιουργώντα ένα είδο σκεπασμένη βεράντα ή χαγιάτη. Καθώ η αυλή είναι πολύ μικρή ή οι διάφορε εξωτερικέ ασχολίε λαμβάνουν χώρα στο δρόμο ή στον ηλιακό του ρόφου. Εδώ τοποθετείται συχνά και ο αργαλιό, καθώ ο φωτισμό είναι καλύτερο και δεν ξοδεύεται ο περιορισμένο εσωτερικό χώρο του σπιτιού. Ταυτόχρονα, η οικοκυρά είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί του περαστικού ή να μιλά με τι γειτονισές τη, καθώ δούλευε. Στα φύλλα και άλλα προϊόντα απλώνονταν εδώ για να αποξηραθούν. Η συχνή παρουσία ηλιακών και εξωστών στην πλευρά του δρόμου στου ορεινού οικισμού αποτελεί σημαντική διαφορά από του παιδινού, όπου η εσωστρέφεια είναι ο κανόνα. Η μετάβαση από το λαϊκό στον αστικό τύπο κατοικία αρχίζει το τέλο του 19ου με αρχέ του 20ου αιώνα, σχεδόν ταυτόχρονα με το τέλο τη Τουρκοκρατία. Ο κεντρικό ηλιακό αποτελεί την είσοδο από το δρόμο, ενώ ένα ή δύο δωμάτια βρίσκονται συμμετρικά τοποθετημένα στι δύο πλευρέ του. Ο ηλιακό, παρόλε τι μικρέ τυπολογικέ διαφορέ, παραμένει ο κεντρικό χώρο κατοικία. Αποτελεί επίση συνδετικό στοιχείο τη οικοδομή, καθώ παρέχει πρόσβαση στα παρακείμενα δωμάτια. Είναι ακόμη ο κύριο καθιστικό χώρο τη κατοικία. Αρχικά ο ηλιακό ήταν ανοιχτό με καμάρα προ την αυλή, αργότερα όμω κλείνει με πόρτα, παράθυρο ή τυχοπία. Στην περίπτωση όπου τοποθετείται όροφο στην οικοδομή, όπου βρίσκεται το σαλόνι ή ο οντά, σε αυτόν τοποθετείται η σκάλα. Η αυλή δεν έχει πια καθοριστική σημασία στη λειτουργική διάταξη τη οικοδομή, ενώ ο ρόλο τη υποβαθμίζεται σε αυτόν του κήπου. Αργότερα η αυστηρή συμμετρία αρχίζει να γίνεται πιο ελαστική ο κεντρικό ηλιακό συνεχίζει να έχει τι ίδιε αναλογίε. Ένα όμω από τα πλαϊνά δωμάτια γίνεται μεγαλύτερο και λειτουργεί ω επίσημο χώρο υποδοχή. Εσωτερικά, η τριμερή οργάνωση με τον κεντρικό ηλιακό συνεχίζει να υφίσταται, αλλά με πολλέ αλλαγέ και αποκλήσει από τον άξονα συμμετρία. Το ένα άκρο του ηλιακού θα χωριστεί με τζαμόπορτε, ενώ μερικέ φορέ διαμορφώνεται και βεράντα στο πίσω μέρο. Το σπίτι αυτό που τώρα είναι το σπίτι μου είναι ένα αγροτικό σπίτι και έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των πάνω λευκάρων όπου είναι το σπίτι. Έχει την εσωτερική ναυλή, τον ηλιακό, ο οποίος οδηγεί έξω στο δρόμο και τα δωμάτια είναι δεξιά και αριστερά της αυλής με το παλάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό δωμάτιο με τη χαρακτηριστική καμάρα το κελάριν όπου αποθηκεύαν τα διάφορα πράγματα που είχαν τα που επαρήγαν με τα πιθάρια, την σκάλα που πάει πάνω στο ανόη, καθώς επίσης και το φούρνο και τη γούρνα, ε, όπου εδώ παλιά το χρησιμοποιούσαν το χώρο της αυλής για να κάνουν τις διάφορες ασχολίες του νοικοκυριού, όπως και κάποιες γεωργικές ασχολίες, γιατί ήταν γεωργοί οι, οι προκάτοχοι αυτού του σπιτιού. Για μας η αυλή είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ο πυρήνας και η ψυχή του σπιτιού. Εδώ περνούμε τον πιο πολύ χρόνο. Τουλάχιστον στο δέκα μήνες το χρόνο είμαστε έξω στην αυλή, στην γευρά. Εδώ έρχονται οι φίλοι μας, θα πιούμε τον καφέ μας, θα φάμε μπορώ να διαβάσω, ιδίω τώρα που το χειμώνα είναι ωραία σκιερά εδώ, το καλοκαίρι έχουμε λίγο περισσότερο ήλιο, αλλά μπορούμε να κινηθούμε σε διάφορους χώρους της αυλής. Ε, μέσω της αυλής θα πάω στα διάφορα δωμάτια. Το βράδυ για μένα είναι ένα πολύ ευχάριστο συνέστημα να διασχίζω την αυλή για να πάω πάνω στο ανόη, να βλέπω τον ουρανό, τα άστρα, και είναι η ψυχή και η καρδιά του σπιτιού μου. Το χαμόγελο.